Έλεγε ο Άγιος ότι ένα πρόβλημα της εποχής μας είναι ότι οι σύγχρονοι αρκούμαστε μόνο στα βιβλία, στις ομιλίες όπως καλή ώρα απόψε, αλλά δεν έχουμε διάθεση να κοπιάσουμε, να κάνουμε μερικές μετάνοιες, να κάνουμε λίγους σταυρούς για το γείτονά μας, για αυτό που μας κατηγορεί να κάνουμε λίγη προσευχή, για αυτό που μας αδικεί να πούμε έναν Κύριε ελέησο, να κάνουμε προσευχή για τους πεθαμένους, τους κεκοιμημένους μάλλον, που θεωρούσε ο ίδιος ότι προσευχή που δεν αναμειγνύομαι τα ονόματα των ζωντανών με τους κεκοιμημένους, δεν είναι προσευχή. Όταν κάποτε του είπα, γιατί νιώθω πολύ χάρη όταν μνημονεύω πεθαμένους. Και μου είπε, η ανώτερη προσευχή είναι η προσευχή για τους κεκοιμημένους. Γιατί αυτοί δεν μπορούν να μετανοήσουν. Εμείς όμως μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Και μια έγνοια του ήταν ότι, ακούτε τον πώς εμίλα, στην εποχή μας πλήθυναν δυστυχώς τα λόγια και τα βιβλία και οι ομιλίες, θα έλεγα εγώ, και λιγόστεψαν τα βιώματα, διότι επηρεάστηκαν οι άνθρωποι πάλι από το κοσμικό πνεύμα που επιδιώκει όλων τις ευκολίες και αποφεύγει των σωματικών κόπων. Αναπαύονται δηλαδή οι περισσότεροι από εμάς στο πολύ διάβασμα και στη λίγη ή καθόλου εφαρμογή. Θαυμάζομαι μόνο τους Αγίους Αθλητάς της Εκκλησίας μας, χωρίς να τους καταλαβαίνουμε το πόσο κοπίασαν, διότι δεν κοπιάσαμε για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τον κόπο τους, για να τους αγαπήσουμε και να αγωνιστούμε από φιλότιμο να τους μιμηθούμε. Ο χριστιανός σώζεται μόνον με την πρακτική εφαρμογή των εντολών του Θεού.